Ρώτα έψιλον κεφάλαιο, το 15ο κεφάλαιο. Σελίς 952, γιώτα έψιλον κεφάλαιο, 15 εδάφιο. 15 κεφάλαιο, σελίδα 952, πρώτο εδάφιο. Γιώτα έψιλον, 15ο. Εγώ είμαι η Άμπελος η αληθινή. Και ο πατήρ μου είναι ο Γεωργός. Παν κλίμα είναι μη φέρον καρπών, εκόπτει αυτό. Και παν το φέρον καρπών, καθαρίζει αυτό, δια να φέρει πλειότερον καρπών. Τώρα σείς είστε καθαροί δια των λόγων των οποίων ελάλησα προς εσάς. Μείνατε νεμή και εγώ εν ημίν, καθώς το κλίμα δεν δύναται να φέρει καρπών αθεαυτού, εάν δεν μείνει εν τη Αμπέλου ούτε ουδέ εσείς, εάν δεν μείνετε νεμή. Εγώ είμαι η Άμπελος, εις τα κλίματα. Ο μένον είναι εμεί και εγώ είναι αυτό, ούτως φέρει καρπών πολλήν, διότι χωρίς εμού δεν δίναστε να κάμετε ουδέν. Εάν της δε μείνει εν εμεί, ρίπτεται έξω ως το κλίμα και ξηραίνεται, και συνάγους είναι αυτά και ρίπτουσιν εις πυρ και καίονται. Εάν μείνετε εν εμεί, και οι λόγοι μου μείνωσιν εν ημίν, θέλετε ζητεί ούτε αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. Εν τούτο δοξάζεται ο πατήρ μου στο να φέρετε καρπών πολλήν και ούτω θέλετε είστε μαθητέ μου. Καθώς εμέ ηγάπησεν ο πατήρ και εγώ ηγάπησα εσάς, μείνατε εν τη αγάπη μου. Εάν τας εντολάς μου φυλάξατε θέλει μείνει, θέλετε μείνει εν τη αγάπη μου, καθώς εγώ εφύλαξα τας εντολάς του πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού. Ταύτα ελάλησα προς εσάς δια να μείνει εν ημίν η χαρά μου και η χαρά ημών να είναι πλήρης. Αυτή είναι η εντολή μου, να αγαπάτε αλλήλους καθώς σας αγάπησα. Μεγαλυτέραν ταύτην αγάπην, μεγαλυτέραν ταύτης αγάπην, δεν έχει ουδής του να βάλει της την ψυχήν αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Σείς είστε φίλοι μου, εάν κάμετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Δεν σας λέγω πλέον δούλους, διότι ο δούλος δεν εξεύρει τι κάμει ο Κύριος αυτού. Εσάς δε είπων φίλους, διότι πάντα όσα ήκουσα παρά του πατρός μου εφανέρωσα εις εσάς. Σείς δεν εξελέξατε εμέ, αλλά εγώ εξέλεξα εσάς και σας διέταξα για να υπάγετε εσείς και να κάμετε καρπών και ο καρπός σας να μένει, ώστε ό,τι αν ζητήσετε παρά του πατρός εν το ονόματί μου να σας δώσει τούτο, αυτό. Ταύτα σας παραγγέλω να αγαπάτε αλλήλους. Αμήν. Εγώ δεν εξέλεξα εσάς, εσείς δεν εξελέξατε εμένα, εγώ εξέλεξα εσάς. Και σας διέταξα να υπάγετε, να κάνετε καρπό και ο καρπός σας να μένει. Η πρώτη βεβαιότητα, αδερφοί αγαπητοί, που φθάνει στην καρδιά μας και πρέπει να βασιλεύει στη ζωή μας, είναι ότι δεν εκλέξαμε εμείς τον Χριστό. Κατά χάριν ο Θεός μας σήλκησε με την αγάπη Του, μας αποκάλυψε τον Χριστό και εμείς είπαμε αυτός είναι ο Κύριός μας και ο Θεός μας. Δεν ξέραμε για Χριστό. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι για Χριστό. Εάν μάλιστα προσέξετε με προσοχή, θα διαπιστώσετε τους ανθρώπους να μιλάνε για το Θεό. Εγώ πιστεύω στο Θεό, εγώ τούτο στο Θεό, εγώ με το Θεό, εκείνος με το Θεό. Όλοι μιλάνε για το Θεό. Αλλά ουδής έρχεται προς εμέ, λέει ο Χριστός, ο Πατέρας, ουδής πηγαίνει προς τον Πατέρα μου, ανεφέ μου. Ημίδιε μου. Όσοι και αν μιλάνε για το Θεό, λένε μέσα σε άγνοια, στην άγνοιά τους ανοησίες. Στο Θεό θα τον βρεις, στο Θεό θα πας, μόνο δια του Ιησού Χριστού. Και ο Ιησούς Χριστός είναι το πρωτεύον πρόσωπο που ο Θεός έχρισε να ελευθερώσει τους ανθρώπους από τα δεινά του διαβόλου. Έθεσε να θεραπεύσει, να αφαιρέσει τις θλίψεις, να προετοιμάσει τη ζωή των ανθρώπων για την απόλυτη ευλογία του Θεού. Αλλά ταυτόχρονα ο Θεός έθεσε και αυτόν τον Ιησού Χριστόν τον Κύριον κριτή εν τέλει ζώντων και νεκρών. Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι ο Κύριος. Αυτός είναι που εγκατέλειψε τα ελεφάντινα παλάτια του ουρανού. Λαβών δούλου μορφή έγινε άνθρωπος. Υπηρέτησε τους ανθρώπους. Αποκάλυψε στους ανθρώπους τα περί της αιώνιας ζωής.
της βασιλείας των ουρανών. Χάρισε στους ανθρώπους το Ευαγγέλιο δια του οποίου σωζόμεθα και στο οποίο μένομεν. Αυτός είναι που πέθανε για τις αμαρτίες μας και αναισθήθηκε για τη δικαιοσύνη μας. Αυτός είναι που έχισε το αίμα του το Άγιο για να αφαιρεθεί από πάνω μας πάσα αμαρτία, ανομία, παράβασης, θλίψης, ασθένεια και ταραχή μέσα στον κόσμο αυτό. Να μας κάνει ευτυχισμένους. Αυτός είναι, αδελφοί αγαπητοί, που αναισθήθη εκ νεκρών και ίσταται στα δεξιά του Πατρός και προσεύχεται υπέρ ημών. Αυτός είναι μπροστά στον οποίον θα κλείνει πανγόνι επ ουρανίων, επιγείων και καταχθονίων δυνάμεων, που το όνομά του είναι ο Λόγος του Θεού, ο Βασιλεύς των Βασιλέων και ο Κύριος των Κυρίων. Και αυτός μας εξέλεξε. Αυτός. Είμαι εκλογή του. Είσαι εκλογή του. Είμαι εκλεγμένος από αυτόν. Είσαι εκλεγμένος από αυτόν. Και έρχεται τώρα να μας πει, αυτός εγώ είμαι. Αλλά εσύ ξέρεις ποιος είσαι. Ξέρεις που είσαι. Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή. Το αμπέλι το μοναδικό και το αληθινό, ο αγρός του Πατέρα. Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή. Σεις είστε τα κλίματα που ο Πατέρας μου φύτευσε. Σας βρήκε κλίματα εγκαταλειλημμένα και ρημωμένα και ήρθε και σας φύτεψε στο αμπέλι που είμαι εγώ. Και σας φύτεψε όχι σαν διακοσμητικό φυτό, δεν έβαλε 30 φυλιά, έβαλε αμπέλι, έβαλε κλίμα για να φέρεις καρπό. Και ο καρπός είναι το κρασί που εφραίνει καρδίας. Είναι η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αδελφοί, ακούστε. Πώς αποκαλύπτεται η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου επί της γης? Ποιος θα την αποκαλύψει? Πώς θα λάμψει η δικαιοσύνη? Πώς θα αποκαλυφθεί η σωτηρία? Πώς θα έρθει το κρασί του ουρανού? Δια του Ιησού Χριστού με σένα. Έχεις αποστολή, έχεις έργο. Ο Χριστός έχει αποστολή, έχει έργο. Δεν μπορεί να έρθει κρασί αν δεν υπάρχει αμπελώνας και γεωργός. Δεν μπορεί να αποκαλυφθεί η δόξα του Θεού, η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, αν δεν υπάρχει ο Χριστός, ο Πατέρας και εσύ. Το κλίμα. Είναι ανάγκη, αγαπημένα μου αδέλφια, να καταλάβουμε ποιος είναι ο γεωργός, ποιος είναι το αμπέλι, ποιος είναι το κλίμα και τι είσαι εσύ. Σε φύτεψε για να κόψεις τα φύλλα, να τα πατήσει και να βγει κρασί καλό, εκλεκτό. Να φέρεις καρπό πολύ, ευλογημένο. Άρα δηλαδή, αδελφοί αγαπητοί, δεν περιμένουμε μόνο εμείς την ευλογία από τον ουρανό, την απόλυτη στη ζωή μας, αλλά το ίδιο και ακόμη περισσότερο περιμένει και ο Πατέρας δια του Ιησού Χριστού την ευλογία, την απόλυτη στον ουρανό από σένα. Δεν περιμένουμε μόνο εμείς να γεμίσει η ζωή μας από ουρανό, αλλά περιμένει και ο Πατέρας να γεμίσει ο ουρανός από σεσωσμένους. Αλληλούια! Όπως εμείς περιμένουμε με λαχτάρα και ξέρουμε ότι είναι προσδιορισμένη η αιώνια ευλογία του Θεού στη ζωή μας, κατά τον ίδιο τρόπο εκεί στον ουρανό, ο Πατέρας, ο Ιησούς, ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο
περιμένει με πολλή αγωνία και αγάπη να συμπληρωθεί η δική του ηρημωμένη γη που είναι ο ουρανός. Δεν είναι καλό στον άνθρωπο να είναι μόνος. Ο ουρανός είναι άδειος. Και ο Θεός περιμένει να γεμίσει ο ουρανός από την ευλογία που θα του πας εσύ. Ας δούμε λοιπόν, αδελφοί, τα πράγματα τώρα του ουρανού με αυτή τη λογική. Να σκεφτούμε ότι υπάρχει ερημιά εδώ και ερημιά εκεί. Δεν είναι μόνο η δική σου η ζωή έρημη που περιμένεις τη σωτηρία των δικών σου. Είναι και η δική του η ζωή έρημη περιμένοντας τη σωτηρία των δικών σου. Δεν είναι ευτυχισμένος ο Θεός στον ουρανό, αλλά αγωνίζεται και περιμένει με μια ελπίδα ότι σε λίγο θα γεμίσει ο ουρανός από τη δόξα του Χριστού, από την ύμφη του Χριστού. Δεν είσαι ευτυχισμένος εσύ, γιατί η ζωή σου είναι έρημη και περιμένεις να τη γεμίσει η ευλογία του Θεού. Άρα, να ένα αίτημα κοινό. Κύριε, γέμισε τη ζωή μου. Και ο Θεός λέει, παιδί μου, γέμισε τον ουρανό μου. Αλληλούια. Γι' αυτό μας παρακαλάει ο Θεός. Σας παρακαλώ εγώ, φωνάζει ο Παύλος, σαν να σας παρακαλεί ο Θεός. Και τώρα το κατάλαβα γιατί ο Θεός μας παρακαλάει. Μέχρι τώρα καταλάβαινα γιατί εγώ τον παρακαλάω. Αλλά τώρα καταλαβαίνω γιατί ο Θεός μας παρακαλάει. Θέλει να γίνουμε ένα, αδερφοί. Ας δούμε λοιπόν τα πράγματα με τη λογική αυτή την απλή του Ευαγγελίου. Εγώ είμαι το αμπέλι το αληθινό, σύστα τα κλίματα, ο πατέρας μου σας φύτεψε, σας διέταξε να φέρετε καρπό. Αν δεν φέρετε καρπό, δεν μπορείτε να μείνετε μέσα. Πρέπει να κοπείτε και να βγείτε, γιατί πρέπει να γεμίσει ο ουρανός. Πρέπει να βγάλουμε πολύ καλό, πολύ και καλό στα φύλλα, πολλά και καλά στα φύλλα και πολύ και καλό κρασί. Γι' αυτό έλα να σου πω, παιδί μου, τι θέλω εγώ από σένα και τι μπορώ να δώσω εγώ σε σένα. Έλα να σου δείξω τώρα ένα ωραίο περπάτημα. Ένα περπάτημα αιώνιο, ουράνιο, μαζί σου. Μείνε σε μένα και εγώ θα μείνω με σένα. Μη με αρνηθείς, μη με απορρίψεις, μείνε κοντά μου. Για σκεφτείτε, αδερφοί αγαπητοί, ένας πατέρας το παιδί να λέει, μη φύγεις, κάτσε κοντά μου. Ένας άντρας λέει στη γυναίκα του, μη με εγκαταλείψεις, κάτσε κοντά μου. Μια γυναίκα να λέει στον άντρα της, μη με εγκαταλείψεις, κάτσε κοντά μου. Αυτό σου λέει ο Χριστός. Μη με εγκαταλείψεις, κάτσε κοντά μου. Μείνε σε μένα. Χάρισέ μου τη συντροφιά σου. Χάρισέ μου την αγάπη σου. Μείνε σε μένα. Και ο πατέρας μου ο ουράνιος, αν εσύ μείνεις σε μένα, σε βεβαιώνω ότι σαν καλός γεωργός θα σε ποτίσει, θα σε κλαδέψει, θα σε καθαρίσει, θα σε φροντίσει με την αγάπη τη δική του, του γεωργού, για τα κλίματα τα δικά του, γιατί θέλει να φέρεις πολύ καρπό. Έχει ανάγκη από τον καρπό σου. Έχει ανάγκη από την ομολογία σου, έχει ανάγκη από τη ζωή σου, έχει ανάγκη από τον αγιασμό σου, έχει ανάγκη από σένα. Θα σε ευλογήσει πολύ, μείνε κοντά μου, μη φύγεις.
Μη σε πλανήσουνε σιρήνες άλλες. Μη σε δελεάσει ο διάβολος, θα ταλαιπωρηθείς εκεί. Μη είναι κοντά μου και εγώ θα σε κάνω ευτυχισμένο. Εάν μείνεις σε μένα, τότε οι λόγοι οι δικοί μου θα μείνουν μέσα σου. Και το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, αδελφοί αγαπητοί, είναι η δύναμη του Θεού που σώζει τον πιστεύοντα. Αν μείνεις, αυτό το οποίο θα κάνω σαν πρώτο βήμα είναι να σε πλημμυρίσω με το δικό μου το λόγο. Όχι με παραμυθάκια, όχι με αστιάκια, όχι με καλοπέραση, αλλά με το λόγο το δικό μου, με τη δύναμη τη δική μου, με το Ευαγγέλιο μου, με τις υποσχέσεις μου. Μείνε κοντά μου για να πλημμυρίσει η ζωή σου από τα λόγια μου. Και αν τα λόγια μου έρθουν στη ζωή σου, αρχίζει η ευλογία σε σένα. Θέλεις, ζητά ό,τι αν θέλεις και θα γίνεται σε σένα. Γιατί αυτή είναι η δόξα του Πατέρα μου. Να φέρετε καρπό πολύ και να είστε κατά αυτόν τον τρόπο μαθητέ μου. Αν μείνεις σε μένα, εγώ θα σε πλημμυρίσω, θα σου πλημμυρίσω τη ζωή με τα λόγια μου, με τη δύναμή μου, για να φέρνεις καρπό πολύ, γιατί έτσι δοξάζεται ο Πατέρας μου. Με το να φέρνεις καρπό πολύ. Και κάτι άλλο. Όπως αγάπησε εμένα ο Πατέρας μου, με την αγάπη αυτή τη μοναδική της θυσίας, κατά τον ίδιο τρόπο αγάπησα και εγώ σε εσάς. Γι' αυτό μείνετε σε αυτή τη μοναδική αγάπη μου. Σας αγαπάω με τον ίδιο τρόπο που αγάπησε εμένα ο Πατέρας μου. Μείνετε σε αυτή την αγάπη μου. Απολαύστε αυτή την αγάπη μου. Εκμεταλλευτείτε αυτή την αγάπη μου. Ζήστε σε αυτή τη μοναδική αγάπη μου. Εάν τα σεντολάς μου φυλάξατε, θα μένετε στην αγάπη μου. Δεν είναι συναισθηματική η αγάπη που σας ζητάω. Είναι πραγματική, ουσιαστική. Αν μείνετε στα λόγια μου, αν φυλάξετε τις εντολές μου, μένετε στην αγάπη μου. Και τότε θα σας δώσω τη δική μου τη χαρά. Και τότε η δική σας χαρά θα είναι πλήρης. Αλληλούια. Πλήρης. Είσαι ανήσυχος για το μέλλον σου. Φύλαξε τις εντολές του Κυρίου και θα είναι πλήρης η χαρά σου. Είναι υπόσχεση Θεού. Είναι μια πραγματικότητα. Είναι η αλήθεια. Και αυτή είναι η εντολή μου. Τώρα μπαίνουμε, αδελφοί αγαπητοί, σε πιο όμορφα εδάφη. Και ξέρεις τι ζητάω από σένα? Δεν ζητάω πολλά πράγματα. Δεν σου ζητάω να κάνεις τούμπες, μετάνιες, νηστείες, θυσίες. Δεν σου ζητάω τίποτα. Ένα πράγμα σας ζητάω. Κοιτάξτε πόσο εύκολο είναι το Ευαγγέλιο, αδελφοί, και πόσο μεγάλη είναι η ευλογία του Θεού. Αγαπάτε αλλήλους καθώς εγώ σας αγάπησα. Αν θέλετε να μείνετε στη δική μου την αγάπη, ώστε η χαρά σας να είναι πλήρης. Μία είναι η εντολή μου. Ταύτα σας παραγγέλω. Αγαπάτε αλλήλους καθώς εγώ σας αγάπησα. Γιατί όπως έκλεξε εσένα, έκλεξα και τον άλλον. Και όσο αδύνατος είσαι εσύ, είναι και ο άλλος. Άντε εσύ μπορεί να είσαι δυνατός, να βαστάζεις τα ασθενήματα των αδυνάτων. Άντε εσύ μπορεί να είσαι σοφός μέσα στην εκκλησία. Να θυμάσαι όμως τα μωρά του κόσμου τούτου εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τους σοφούς. Αδελφοί αγαπητοί, ας βγει από την καρδιά μας κάθε πίκρα, κάθε παράπονο, κάθε σκέψη, για να γίνεις καλός συνεργάτης του Θεού. Να αγαπάς τους άλλους όπως ο Χριστός αγάπησε. Με θυσία. Με σταθερότητα.
Η αγάπη σου να μην εξαρτάται από την καλοσύνη του άλλου. Η αγάπη σου να μην εξαρτάται από τον αγιασμό του άλλου. Η αγάπη σου να εξαρτάται από την αγάπη του Θεού που είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Μην ψάξουμε να βρούμε τίποτα άλλο, αδερφοί. Για κοίταξε λοιπόν γύρω σου. Τους αγαπάς όλους πολύ. Όλους. Και αν κάποιον έτσι δεν τον αγαπάς πάρα πολύ, συγχώρεσέ τον, μακροθύμησέ τον. Και γι' αυτόν προσευχήσου πιο πολύ ακόμη. Πιο πολύ και πιο πολύ. Όταν δεν αγαπάς κάποιον, λυπείται ο Θεός. Και σήμερα κατάλαβα γιατί λυπείται το Πνεύμα το Άγιο. Μη λυπείτε, λέει, το Πνεύμα το Άγιο για το, με το οποίο εσφραγίστητε για την ημέρα της λαπολυτρώσεως. Όταν δεν αγαπάς κάποιον, όταν δεν μένεις στο θέλημα κάποιου, η δόξα του Θεού μικραίνει. Και λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο όταν μικραίνει η δόξα του Θεού. Λυπάται ο Παράκλητος το Πνεύμα της αληθείας. Αλληλούια. Και εν τέλει, αδελφοί αγαπητοί, τώρα πια δεν σας λέγω δούλους μου. Ο δούλος δεν εξεύρει τι κάνει ο Κύριος αυτού. Εγώ σας λέγω φίλους μου, γιατί τώρα ξέρετε ότι, συγχώρεσε με Θεέ μου, έτσι πώς θα το πω, και εγώ είμαι δυστυχισμένος και μόνος μου όπως και εσύ. Και εγώ θέλω να γεμίσει ο ουρανός με αυτούς που θέλεις και εσύ. Αλλά εγώ θέλω να γεμίσει ο ουρανός και με αυτούς που δεν θέλεις εσύ. Μη λυπείς το Πνεύμα το Άγιο. Εγώ θέλω να γεμίσει ο ουρανός με όλους. Και καλούς και κακούς. Με όλους. Εγώ είμαι αγάπη. Μπορείς να γίνεις και εσύ αγάπη. Εγώ αγαπάω όλους τους ανθρώπους. Τόσο πολύ που δεν ελυπήθηκα τον Υιό μου το μονογενή. Μπορείς να αγαπήσεις και εσύ τους ανθρώπους τόσο πολύ και να μην λυπάσαι για τίποτα. Ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, ποιο είναι το πολυτιμότερο πρόσωπο του Θεού? Για μας το πολυτιμότερο πρόσωπο πρέπει και είναι ο Χριστός. Αλλά το πολυτιμότερο πρόσωπο για το Θεό είσαι εσύ. Εθυσίασε τον Ιησού Χριστό για σένα. Δεν τον λυπήθηκε. Καταλαβαίνουμε, αδερφοί αγαπητοί, την αγάπη του Χριστού που θυσίασε τον εαυτό του. Καταλαβαίνουμε όμως σήμερα την αγάπη του Πατέρα πόσο πιο μεγάλη είναι, αν μπορώ να το πω ανόητα, που θυσίασε τον Υιό του για σένα. Το Κύριο πρόσωπο στην καρδιά του Θεού, Πατέρα, είσαι εσύ και ο άλλος. Εσύ και οι άλλοι είναι ο άνθρωπος. Γιατί η αγάπη του Θεού είναι πλήρης για τον άνθρωπο. Πλήρης. Αγαπάει τους εχθρούς σου. Αγαπάει τους εχθρούς του. Αγαπάει αυτούς που σε ονειδίζουνε. Αγαπάει αυτούς που τον ονειδίζουνε. Αγαπάει αυτούς που σε βλασφημούνε και σε αδικούνε. Αγαπάει και αυτούς που τον βλασφημούνε και τον αδικούνε. Και όλους εμάς μας αγαπάει πιο πολύ και από τον Χριστό, που δεν τον λυπήθηκε. Εάν λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, διακρίνει η καρδιά μας σήμερα την αγάπη του Θεού, που λέει «στις παλάμες μου σ' έχω ζωγραφισμένο», τότε, αδελφοί αγαπητοί, μπορούμε να υπολογίσουμε το τι μας περιμένει στον ουρανό. Οποία ευλογία. Τι μας περιμένει στη γη. Οποία ευλογία. Και τι θέλει από μας? Να αγαπήσεις τον Χριστό με όλη την καρδιά σου, την ψυχή σου, τη διάνοιά σου και τη δύναμή σου.
και τον αδελφό σου όπως ο Χριστός σε αγάπησε. Και επειδή, αγαπημένα μου αδέλφια, τούτο δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι μπορώ να το κάνω, αλλά παρηγοριέμαι, γιατί ο Χριστός είπε, χωρίς εμένα, παιδί μου, τίποτα δεν μπορείς να κάνεις. Αλλά με τον Χριστό όλα μπορούμε να τα κάνουμε. Θυμάστε πώς ξεκινήσαμε. Ο Θεός παίρνει αποφάσεις, σκέφτεται, εκτελεί και δεν αποτυγχάνει. Οι άνθρωποι παίρνουμε αποφάσεις, σκεφτόμαστε, αποφασίζουμε, εκτελούμε και συνήθως αποτυγχάνουμε. Αλλά υπάρχει και ένας άνθρωπος που δεν αποτυγχάνει. Είναι αυτός που ενόησε την αγάπη του Θεού Πατρός, τη χάρη του Ιησού Χριστού του Κυρίου και την κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου και λέει, Πατέρα, θέλω το θέλημά μου, όχι να είναι προσαρμοσμένο στο δικό σου απλώς, να είναι το δικό σου θέλημα. Και θέλω το δικό σου θέλημα, όχι να είναι κοντά στο δικό μου, αλλά να είναι απόλυτα το δικό μου. Και η πρακτική εφαρμογή του χριστιανισμού, βοήθησέ με Κύριε, βοήθησέ μας Κύριε, να αγαπήσουμε Εσένα το σώτα και αληθινό Θεό με όλη μας την καρδιά, την ψυχή, τη διάνοια και τη δύναμη, και βοήθησέ μας Κύριε να αγαπήσουμε τους αδελφούς μας όπως Εσύ μας αγάπησες. Αμήν.